πάντα εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, πριν συνεχίσουμε με τον... Εδώ είναι ο Γιώργος ο Ρωμανιάς, αλλά του έχουμε μια έκπληξη. Πάμε γρήγορα στο Περιστέρι, όπου εκεί γίνεται μια ειδική εκπαίδευση. Κύριε Παντελή, δεν μπορούσατε να το φανταστείτε. Τι γίνεται εκεί, Μάγδα? Μόνο ο Παχατουρίδης τα κάνει αυτά στο Δήμο Περιστερίου. Τι έκανε ο άνθρωπος? Σου λέει ο δήμαρχος, εδώ που φτάσαμε, αν δεν έχεις ηλεκτρονικό υπολογιστή, Γιώργο Αυτιά, ναι, να μπεις μέσα να κάνεις τη φορολογική σου δήλωση, κύριε Παντελή. Ή το επίδομα, και ας πέφτει το TaxesNet, δεν γίνεται, άκρη δεν βγάζεις. Οπότε λοιπόν σήμερα συνδεόμαστε ζωντανά με το Περιστέρι, με τον δήμαρχο τον κύριο Παχατουρίδη και με την αγαπητή μας την κυρία Βούσουλα, για να μας δείξουν τους φίλους συνταξιούχους οι οποίοι μπαίνουν στον υπολογιστή. Γιώργο, σου κάνω και έτοιμο στο Facebook, μου είπαν. Δεν έχω εγώ Facebook. Ένας είχε φτιάξει ένα πλαστό για μένα και τον. Όταν τι κάνετε σήμερα εκεί λοιπόν, να μας πείτε. Μαρία Βούσουλα και Ανδρέα Παχατουρίδη, καλημέρα σας. Καλημέρα, δήμαρχε. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Σε όλους. Μάγδα, ποιον υπολογιστή εδώ? Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Έχουμε τάμπλετ, κινητά. Έτσι, όλοι είναι. Πάμε στο θέμα. Έτσι, πάμε κατευθείαν. Μέσα τεχνολογία. Πάμε. Δήμαρχε, νομίζω δεν μπορούσατε να μην κάνετε ένα τέτοιο μάθημα. Ναι, ναι, είναι γεγονός, κύριε Αυτιά, ότι εδώ πέρα στα. Όχι στα ΚΑΠΗ, γιατί το ΚΑΠΗ είναι κέντρο ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων. Αλλά όπως βλέπετε, δεν υπάρχει κανένας ηλικιωμένος εδώ. Εδώ είναι κέντρα φιλίας, είναι κέφι. Κορίτσια, για πάμε. Και έλα, σε αυτά δήμαρχε τα κέντρα φιλίας, μέσω ενός προγράμματος εθελοντικού, σε συνεργασία με την Hellenic American College, φοιτητές και καθηγητές. Και στα 9 κέντρα φιλίας διδάσκουμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Για δείξε μας. Στους περιστεριώτες. Θέλω να δω, δήμαρχε, θέλω να δω. Να δείξουμε εδώ πέρα. Θέλω να δω. Εδώ, να πάμε στον κύριο Γρηγόρη. Καλημέρα, είναι Γρηγόρη. Είναι ο πρώτος που έχει μάθει να κάνει φορολογική δήλωση. Καλημέρα από τον Γιώργο τον Αυτιά. Στο τάξης είστε. Καλή σας μέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Καλημέρα, Γρηγόρη μου. Πολλά πράγματα από τα παιδιά εδώ που έρχονται αφιλοκερδώς από το Ελληνοαμερικανικό Κολέγιο. Μπράβο. Έρχονται από διάφορες περιοχές της Αττικής με τη συγκοινωνία να μας κάνουν. Για δείξε μας τώρα. Μαθήματα και έχουμε μάθει αρκετά. Την φορολογική σας την κάνατε εκεί, βλέπω. Βεβαίως. Έχω ξεκινήσει και την έχω φτιάξει κιόλας. Σου έβγαλε και ποσό φόρου? Ναι, ναι, ναι. Σου έβγαλε και φόρο? Να πληρώσω και αρκετά χρήματα. Πόσο γρήγορα θα πληρώσεις? Να μας πούνε οι πολιτικοί εκεί πέρα που είναι να βοηθήσουν λίγο την Ελλάδα για το καλό. Γρηγόρη, πόσο φόρο θα πληρώσεις? Φόρο αρκετό, αρκετό. Γύρω στις 2.500. Ωχ, Παναγίτσα μου. Η πρώτη δόση τον Ιούλιο. Ωχ, Παναγίτσα μου. Τέλος Ιουλίου. Αυτή η εφορία, η κακούργα, κακούργα εφορία, δεν τελειώνει άλλο, ούτε δεν με Νέα Δημοκρατία ούτε με ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε, προχωράμε, γελάει ο Γιάννης ο Μπαλάφας. Τα παιδιά εδώ πέρα μας μαθαίνουν. Έμαθες το έντερ, τα έμαθες όλα και κάτι καλύτερο. Μπράβο. Θέλουμε όμως κάποια βοήθεια οικονομική στα ΚΑΠΗ εδώ πέρα για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Για να πάρουν τάμπλετ, Γιώργο, γιατί δεν υπάρχουν οικονομικοί πόροι. Θα το πούμε στο Γιώργο το Ρωμανιά. Αυτά που είναι εδώ. Βάλτε το Ρωμανιά δίπλα εκεί κοντά. Το Γιώργο το Ρωμανιά. Γιώργο, πάμε και στην κυρία. Πάμε και στη φίλη μας, την κυρία Σταυρούλα. Γεια σου, Σταυρούλα. Την νωρίτερα στο Facebook, αλλά δεν σε βρήκε. Δεν έχει ο Γιώργος. Δεν έχω Facebook. Καλημέρα σας, κύριε Αυτιά. Γεια σου, Σταυρούλα. Πιστεύω να σας κάνουμε και εσάς φίλο στο Facebook. Δεν έχει. Σταυρούλα, δεν έχω Facebook. Μου φτιάξανε ένα πλαστό μια μέρα και. Και τη Μάρδα και τη Μάρδα και τον κύριο Αυτιά. Εγώ έχω τρία Facebook. Εδώ έχουμε μάθει πάρα πολλά πράγματα. Μπράβο. Έχουμε μάθει να κατεβάζουμε μουσική, να ενημερωνόμαστε για όλα του Δήμου, να ενημερώμαστε για την χώρα μας, να παίρνουμε πληροφορίες για ό,τι θέλουμε. Έχουμε την καθοδήγηση εδώ των παιδιών που είναι καταπληκτικά. Πολύ ωραία. Στην ηλικία αυτή που είναι, θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο και έρχονται να βοηθήσουν εμάς που είμαστε σε μια ηλικία. Λοιπόν. Και τώρα ξεκινάμε να μαθαίνουμε. Κάνω μια πρόταση. Έχουμε τον Δήμαρχο που μας προσφέρει όλα αυτά. Κάνω μία πρόταση. Είναι προχώ. Ο Παχατουρίδης είναι προχώ. Κάνω μία πρόταση, Δήμαρχε. Δήμαρχε, μ' ακούς? Ναι, ναι, κύριε Αυτιά. Κάνω μια πρόταση. Ναι, ναι. Όλος ο κόσμος που είναι εκεί, μια μέρα να έρθετε όλοι στο στούντιο εδώ. Να έρθετε όλοι. Βέβαια, εδώ. Με μεγάλη μας χαρά, κύριε Αυτιά. Να σας έχουμε κοντά μας. Είναι γνωστό ότι ο Περιστεριώτης, εκτός από φιλάδελφος, συντροφικός και αγωνιστής, διψά για εκπαίδευση. Και γι' αυτό εμείς στεκόμαστε δίπλα του. Να είστε καλά, παιδιά μου. Ο Γιώργος σας περιμένει όλους στο στούντιο μία μέρα. Και επειδή. Να πάτε κάτω να τον δείτε από κοντά. Μπράβο. Και επειδή ρωτάτε τώρα, και είναι και ο Ρωμανιάς εδώ, ο Γιώργος, πριν πάω στο ποτάμι. Κύριε Ρωμανιά, ρωτάει περισσότερος κόσμος. Θα μείνω ή να φύγω? Περιμένετε να ακούσετε. Κύριε Ρωμανιά, τι να κάνει ο κόσμος? Μην κόβετε την απευθεία σύνδεση, θα μιλήσει στους ανθρώπους. Βάλτε τον σε άλλο παράθυρο, τον Γιώργο. Κοίταξε, κόψε τον κόσμο. Από πάνω βάλτε τον. Τις τελευταίες μέρες παρατηρείται κοσμοσυρωή στα ασφαλιστικά ταμεία. Έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες μέρες ένας πανικός για το ότι πρόκειται να αυξηθούν τα όρια ηλικίας και να πάνε όλοι στο 67ο και στο 62ο.
Κακώς έχει δημιουργηθεί αυτός ο πανικός. Ναι. Έχουμε ήδη συμφωνήσει με τους δανειστές τα θεμελιωμένα δικαιώματα να μην ανατραπούν. Μπράβο, καλή είδηση. Επομένως, καλό τον κόσμο να μείνει στη δουλειά του. Να μην τρέχει στα ταμεία να υποβάλει αιτήσεις συνταξιοδότησης. Μάλιστα. Η αίτηση συνταξιοδότησης δεν είναι κάτι που τελειώνει. Θα το έχει όλη του τη ζωή. Μάλιστα. Εάν έχει περίπτωση να πάρει μειωμένη σύνταξη, αυτή τη μείωση θα την υφίσταται εφόρου ζωής. Άρα τα θεμελιωμένα. Κύριε Ρωμανιά, να το πούμε στον κόσμο, είναι καλή είδηση. Τα θεμελιωμένα, κύριε Μπαλάφα, κύριε Κεδίκογλου. Μητέρες ανηλίκου παιδιού, ναι. Τρίτεκνες, βαρέα και ανθυγινά, αμαία, όλοι εκείνοι οι οποίοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2012, δεν έχουν λόγο να ανησυχούν. Να λοιπόν η καλή είδηση. Να σταματήσει ο πανικός, έτσι συμφέρουν όλους να μείνουν στη δουλειά τους. Γιώργο, η καλή είδηση. Χαιρετώ το Περιστέρι και το Δήμαρχο. Ένα πρωί εδώ, αγαπητέ Δήμαρχε Παχατουρίδη. Με μεγάλη μας χαρά. Να είστε καλά, σας Μαρία, σε ευχαριστούμε. Πολύ. Καλή σας ευχαριστούμε. Και θα έρθουμε εκεί. Καλό, να είστε καλά. Και όταν κολλάει, λέει κάντε control alt delete. Αυτό που πρέπει να κάνουν κάποιοι για να επανέλθουν. Τώρα μας έβαλε στα δύσκολα. Πάμε στον κύριο Θεοχάρη. Ξέρω, Γιώργο, κατά κόρ.